Καλησπέρα, coach. Αναμφίβολα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για οποιονδήποτε προπονητή να βρίσκεται σε αυτό το γήπεδο, να αντιμετωπίσει ίσως την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Τι μπορεί να πει ένας προπονητής στους παίκτες του πριν πατήσουν σε αυτό το χορτάρι, βλέποντας αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας αυτό το γήπεδο που μυρίζει ιστορία? Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν είναι μόνο για τον προπονητή μια μεγάλη στιγμή, είναι και για τους παίκτες. Πράγματι και για τους φιλάθλους ακόμη που θα ταξιδέψουν από την Αθήνα να έρθουν εδώ. Όλοι γνωρίζουμε την Μπαρτσελόνα, ξέρουμε στην Ελλάδα όλος ο κόσμος ότι έχει πολύ κόσμο, όλοι τη θαυμάζουν για το ποδόσφαιρο, ότι σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή η πιο θεαματική ομάδα. Παίζει το πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε αν είναι ίσως η καλύτερη την τωρινή στιγμή. Πάντως είναι η πιο θεαματική ομάδα στον πλανήτη. Επόμενη μπορεί να δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή ευκαιρίες. Αυτό το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το ξανασυζητάμε συνέχεια. Είναι επιθετική ομάδα και γίνεται ακόμα πιο επιθετική ομάδα όταν χάνει την μπάλα. Ναι, Παναγιώτη. Coach, αν σε προβληματίζει καθόλου... Εδώ δεν βλέπει. Και καταρχήν δεν μου αρέσει η ειρωνία, γιατί ποτέ δεν είπα ότι κάνουμε το σταυρό μας. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Κανείς Ισπανός δεν είπε. Είναι εδώ μέσα αυτός που το είπε. Πού είναι αυτός ο Ισπανός, πού είναι αυτός ο Ισπανός να μιλήσει εδώ? Ναι, αλλά γιατί το ξαναρωτάμε? Να το ξεκαθαρίσουμε ή να ιωρείτε? Αφού το είπε η ΠΑΕ, δεν χρειάζεται ξανά. Και ήμουν μαζί με τον Ανδρέα. Και σε τι γλώσσα το είπα, δεν ξέρω. Coach, θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει... Αν προβληματίζεσαι για το γεγονός ότι η ομάδα ουσιαστικά δεν έχει κάνει μια ολοκληρωμένη προπόνηση μετά τον Άρη, ήταν δηλαδή πολύ σύντομο το διάστημα μέχρι που παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, και αν έχεις ετοιμάσει συσσαγωγικά κάποιους ειδικούς ρόλους για συγκεκριμένους παίχτες για να πιάσουν αντίστοιχα μεγάλα αστέρια της Μπαρτσελόνα. Κοιτάξτε, πάντα θα είναι αυτό το πρόγραμμα, θα ακολουθεί συνεχώς. Θα παίζεις πρωτάθλημα, θα παίζεις Champions League. Θα παίζουμε εθνική ομάδα που έχουμε πολλούς διεθνείς παίκτες. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος ξεκούρασης και πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα υπάρχει, κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, χρησιμοποιείς διαφορετική τακτική. Λογικό είναι. Bueno, yo creo que evidentemente todos sabemos que Barcelona parte con esa cierta ventaja, sabemos el potencial que tiene y que evidentemente a priori pues tiene todas las papeletas para pasar como primero de grupo. Hecho no está, seguramente a cualquiera que le pregunte, ellos saben que hoy en día y después de este fin de semana todo lo hemos podido ver, si no salen bien las cosas, pues cualquier equipo te lo puede poner difícil. A partir de ahí, pues bueno, nosotros sabemos nuestro papel, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que en todos estos partidos tenemos nuestras posibilidades para conseguir pasar a la siguiente ronda. En nuestra mano está, evidentemente. Son otra vez cuatro campeones de liga. No jugamos contra el cuarto de una liga o el tercero de una liga. Jugamos contra cuatro campeones. Y cuando juegas contra cuatro campeones, que los cuatro son buenos. Es que han tenido que ganar su liga. Y ganar su liga cuesta mucho. Este es el hándicap que tuvimos el año pasado y que lo superamos con mucha dificultad. Y este es otro hándicap que tenemos este año.